αγωνιστική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 42ο Ιτακεκάπα Εβέρα Αλικρίτης στα πλαίσια του τρίτου γύρου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ασφάλτου με διοργανωτή τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης. Μεγάλοι νικητές του αγώνα ήταν οι Γιώργος Αναπολιωτάκης, Θανάσης Τσιούκας που προηγούνται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Οι πρωταθλητές Ελλάδος με το Ford Fiesta R5 κάλυψαν τις 9 ειδικές διαδρομές του αγώνα και τα 81 συνολικά χιλιόμετρα χθες και σήμερα σε Αυγενική, Κεράσια και Αγία Βαρβάρα σε 28-38-78. Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη του πληρώματος στον αγώνα καθώς και η 9η συνολικά στο Ράλι Κρήτης. Κερδίσαμε τον αγώνα για άλλη μια φορά, νομίζω για 5η συνεχόμενη. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας, όλα κήγησαν φυσιολογικά, χωρίς προβλήματα. Ήταν ένας αγώνας δύσκολος, λόγω της ιδιαιτερότητας του οδοστρώματος που έχει Κρήτη. Αλλά πήγαν όλα καλά, η ομάδα μας δούλεψε πολύ καλά στο αυτοκίνητο, μας έδωσε ένα τέλειο αυτοκίνητο και καταφέραμε και κερδίσαμε άλλη μια χρονιά. Πολύ ωραίος ο αγώνας, όπως προανέφερε και ο Γιώργος, δύσκολες ειδικές, γλιστέρες ειδικές, όπως είναι το χαρακτηριστικό της Κρήτης. Είχαμε ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, κερδίσαμε για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά μάλλον. Το βάθρος συμπλήρωσαν οι Λευτέρης Αλιγιζάκης, Μιχάλης Χατζηδάκης που ήταν δεύτερη με 29-27-45 με το Skoda Fabia R5, ενώ ακολούθησαν οι Γιώργος Περουλάκης, Λευτέρης Αρής με το Mitsubishi Lancer Evo με χρόνο 29-53-49. Προσπαθήσαμε να ασκήσουμε λίγο παραπάνω πίεση στους πρωταθλητές Αναπολιωτάκη και Τσιούκα. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό το καταφέραμε. Δυστυχώς κάποια τεχνικά προβλήματα, απέτρεψαν το να πιέσουμε παραπάνω. Τέλος καλό, όλα καλά. Είμαστε στη ράμπα του τερματισμού. Άλλο ένα ράλι Κρήτης μπαίνει στη φαρέτρα με τις εμπειρίες μας. Αυτό που λέω πολλές φορές είναι ότι η διάρκεια είναι αυτή η οποία αποδεικνύει την αγάπη στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι το πυροτέχνημα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερους αγώνες. Ήταν ένας αγώνας διαφορετικός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καινούργιες ειδικές. Εμείς καταφέραμε και τερματίσαμε, είχαμε διάφορα θέματα, το παλέψαμε. Είμαστε ευχαριστημένοι που τερματίσαμε, ευχαριστημένοι που συμμετείχαμε και ελπίζουμε να μπορούμε να συμμετέχουμε και στους επόμενους αγώνες. Βγήκαμε πρώτη στην κατηγορία μας, τρίτη γενικής. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Είχε μια καινούργια ειδική για όλους, πολύ γρήγορη και τεχνική. Οι άλλες ήταν γνωστές για μας. Είχε συναγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες μέχρι το τέλος και αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε τον χρόνο να είμαστε καλά να ξανατρέξουμε. Τρέξαμε σήμερα σε ένα αγώνα ο οποίος είχε απίστευτη διοργάνωση, πολύ καλή ροή. Πήγαμε πολύ καλά εμείς μηχανολογικά και τεχνικά. Το ευχαριστηθήκαμε και ευχόμαστε τον χρόνο να είμαστε πάλι μαζί σας. Στην F2 συναγωνιστή ήταν και στο 42ο Ράλι Κρήτης οι Δημήτρης και Μάνος Χτιστάκης που ήταν πρώτοι στην κατηγορία τους και τέταρτοι στη γενική με το πεζό 306 και χρόνο 30.05.61. Στη δεύτερη θέση της F2 βρέθηκαν με το πεζό 106 S16 η Γιάννης Νικολιδάκης, Μάνος Πετούσης με 30.45.51, ενώ στο πρώτο του Ράλι Κρήτης πολύ ανταγωνιστικό ήταν το πλήρωμα που ακολούθησε στο βάθρο αυτό του του Τιτάκη και του έμπειρου συνοδηγού του Αλέκου Χαλκιαδάκη, καλύπτοντας σε χρόνο 30-46-36 τις ειδικές με το εντυπωσιακό Citroën DS3 Max. Στην κατηγορία σε 6 την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Μιχάλης και Γιώργος Πουλάκης, Μαρίνος Μπενούκας, Δημήτρης Λαμπράκης και Στράτος Σταματάκης, Φίλιππος Φακουρέλης. Στην κατηγορία σε 5 νικητές αναδείχθηκαν οι Γιάννης Νικολιδάκης, Μάνος Πετούσης, Χρήστος Αβγερόπουλος, Στράτος Γιαβάσης και Γιώργος Ιωαννίδης, Παντελής Παπανδρέου. Σε ό,τι αφορά τη σε 4 ξεχώρισαν οι Σταύρος Ζεϊμπεκάκης, Γιάννης Συντιχάκης και Ανδρέας Περάκης, Κώστας Κουρουγιαούρης. Τέλος, στην κατηγορία σε 3 την τριάδα συμπλήρωσαν οι Δημήτρης και Μάνος Κτιστάκης, Τίτος Τιτάκης, Αλέκος Χαρτιαδάκης και Δημήτρης Φραντζεσκάκης, Φραγκίσκος Κλαριδόπουλος.